Μίνα Ορφανού. Τη βλέπετε, πασίγνωστη, αλλά όμως μάθαμε ότι είχε εθιστεί στις πλαστικές. Εγώ συναχωρέθηκα πάρα πολύ. Γιατί? Την είδα. Έχει αλλάξει το πρόσωπό της. Κάνει μπα. Το έχει παρακάνει. Πριν δύο χρόνια, λέει ότι πριν δύο χρόνια σταμάτησε, αλλά εγώ θεωρώ ότι πριν δύο χρόνια δεν ήταν τόσο έντονο αυτό που είχε κάνει στα χείλη, στο πρόσωπο. Έχει αλλάξει πάρα πολύ και μου άρεσε πολύ και στους ρόλους, και σαν ηθοποιός, και σαν γυναίκα. Ήταν πολύ εντυπωσιακή. Τώρα ξαφνικά όμως φαίνεται μία κοπέλα η οποία είναι πρισμένη από τις πλαστικές. Κοίταξε, μπορεί να κάνει πλαστικές, αλλά να κάνει ενέσιμο. Όχι όταν λέμε πλαστικές, εννοούμε το γυαλουρονικό. Ναι. Έτσι, πλέον οι πλαστικές είναι μόνο για μύτη, όταν λέμε πλαστικές, εννοούμε ενέσιμα και γυαλουρονικό, το υπερβολικό. Το να βάλεις λίγο, να διορθώσεις κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να ήθελε, ναι. Αλλά φουλ στα ζυγωματικά, φουλ αυτό το πρίξιμο, το περίεργο, δεν είναι ότι καλύτερο. Νομίζω ότι και σε αυτό δεν φταίει τόσο αυτή. Φταίει ο γιατρός. Που βάζει μεγάλη ποσότητα. Ο γιατρός του λέει κάνει, τι να κάνει. Δεν είναι έτσι. Λεφτά θέλει δεν να είναι έτσι όπως το λες. Ο γιατρός πρέπει να σου βάζει και κάποιο όριο, να σου λέει, να σου πω κάτι. Θα φανείς χάλια μας το κάνω αυτό. Δηλαδή μην παραμορφώνεις και τον άλλον. Εδώ είναι λες και δεν έχουν τσιμπήσει 100 μέλισσες. Και τα χείλια. Δεν είναι κρίμα. Δεν διώχνουν τα χείλια. Τα κάσου καλά, εντάξει. Βεντουζάρουν. Λοιπόν, λοιπόν. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε. Είναι τόσο γλυκιά, γι' αυτό. Δηλαδή γι' αυτό δεν αγορέθηκα. Αλλά σταμάτησε το ηθοποιητή ηλικία. Πρέπει να κάνει κοπέλα, πού να πάμε έξω. Σε ποιο θέατρο. Τώρα όλοι σταμάτησαν αναγκαστικά. Κάνει καλή πράγματα. Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς είπε. Η Μίνα Ορφανού ξεχώρισε στην πολυβραβευμένη ταινία Στρέλα του Πάνου Κούτρα, αγαπήθηκε από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις και σήμερα τα έχει αφήσει όλα πίσω της και ασχολείται με τις αγιογραφίες. Γιατί όμως δηλώνει στο pop-up ετισμένη στις πλαστικές? Μίνα μου, είσαι από τις λίγες συνεντευξιαζόμενες που κάνει συνέντευξη χωρίς ίχνος μακιγιάζ. Περιποιούμε. Ως επιτοπλίστων φοράω τις δικές μου κρέμες που φτιάχνω την κεραλυφή. Φοράς χρόνια την κεραλυφή που φτιάχνεις μόνη σου? Είναι μια συνταγή γιαγιάδων, την κράτησα, θαυματουργική κρέμα, κάνει πολλά. Πατάω τα 40 τώρα, έχω πλέον μπει στο θέμα οτιδήποτε προσφέρει η μάνα φύση. Ναι, παλιότερα έκανες και κάποιες αισθητικές επεμβάσεις. Έκανα και ήμουν και πολύ εθισμένη και τώρα ομολογώ ότι έχω σταματήσει εδώ και 2 χρόνια πλέον να πηγαίνω. Όταν λες εθισμένη, τι εννοείς? Δηλαδή είχα φτάσει σε σημείο που πραγματικά οι φίλοι που πραγματικά με αγαπούσαν μου έλεγαν σταμάτα, δηλαδή αλλάζει η μορφή σου. Δηλαδή πολλοί με είχαν δει κάποια στιγμή μετά από καιρό το οποίο δεν με αναγνωρίσανε. Χρειάστηκε και ψυχολογική υποστήριξη ή όχι? Δεν ξέρω, εγώ το σταμάτησα μαχαίρι. Με τρόμαξε όταν άκουσα από το κοινό που έχω, είτε από φίλους είτε από το κοινό, ότι έχεις αλλάξει πάρα πολύ και όχι προς το καλό. Ναι, εσύ δεν το έβλεπες στον καθρέφτη σου, Όχι, γιατί εγώ πίστευα ότι όσο πήγαινα τόσο όμορφη ήμουνα. Λάθος. Κάνεις και τις αγιογραφίες σου, τις πραγματικά εκπληκτικές. Και εδώ ιδιαίτερες οι αγιογραφίες μου. Δεν είναι συμβατικές. Ακόμα δηλαδή πραγματικά και ένας άθεος μπορεί να το βάλει στο χώρο του ως έργο τέχνης.